γίνεται μια συζήτηση για μια σύμβαση. Δεν γίνεται τυχαία μεταξύ Ελλάδας και Ιαπωνίας. Τέτοιες συμβάσεις έρχονται συχνά πυκνά στο Κοινοβούλιο και υπερψηφίζονται από όλα τα κόμματα του Ευρωμονόδρομου αλλά και τις κυβερνήσεις που κατά καιρούς διαχειρίστηκαν την εξουσία του κεφαλαίου στην πατρίδα μας. ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και μάλιστα ασυζητητή. Είναι γεγονός πως και αυτή η σύμβαση βασίζεται στην πρότυπη σύμβαση του Οικονομικού Οργανισμού Συνεργασίας και Ανάπτυξης και δεν έχει σκοπό άλλο από το να εξασφαλίσει το κατάλληλο επενδυτικό περιβάλλον σε ξένα μονοπόλια, όπως και ελληνικά στην Ιαπωνία σήμερα, να προχωρήσουν τα επενδυτικά τους βήματα. Σε καμία περίπτωση όμως δεν έρχεται να ικανοποιήσει λαϊκές ανάγκες. Να θυμηθούμε λίγο και να φρεσκάρουμε και στους περισσότερους που μας ακούνε. Πριν περίπου 1,5 χρόνο είχαμε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Ιαπωνία. Σε λιγότερο από μισό χρόνο είχαμε τις δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος προσκάλεσε τους Ιάπωνες επενδυτές να επενδύσουν στην πατρίδα μας, μια που η Ελλάδα έχει πιάσει την επενδυτική βαθμίδα, έχει ένα προνομιακό περιβάλλον, έτσι ώστε τόσο στον τουρισμό, την ναυτιλία, τα logistic, θα μπορέσει να έρθει ένας κολοσσός από την Ιαπωνία να επενδύσει στην Ελλάδα. Οι ίδιες διαβεβαιώσεις ήταν και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ο οποίος μίλησε για φιλικό περιβάλλον και είναι λογικό όταν σήμερα στην πατρίδα μας έχουν μπει οι βάσεις για να δουλεύουν να διαμαρτύρεται εργαζόμενοι 13 και 14 ώρες, 5, 6, 7 ώρες την εβδομάδα, με χαμηλούς μισθούς, με προνομιακό φορολογικό περιβάλλον στους στρατηγικούς επενδυτές, τα μονοπόλια, τους εφοπλιστές και τους βιομηχάνους, τέτοιες κινήσεις να γίνονται απέναντι στον τόπιο αλλά και το ξένο κεφάλαιο. Θα πρέπει να πούμε ότι αν αναλογιστεί κανείς ότι μόλις 300 Έλληνες είναι, 300 Έλληνες, στην ελληνική κοινότητα της Ιαπωνίας, δεν έχει να κάνει με τη διπλή φορολογία και την αποφυγή διπλής φορολογίας των μισθωτών των συνταξιούχων, άσχετα αν το αναφέρει το κείμενο. Έχει να κάνει με το να εξασφαλιστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις, έτσι ώστε να μην φορολογείται το κεφάλαιο. Και αν αναλογιστούμε κιόλας ότι κανένας ξένος επενδυτής, αν έρθει σήμερα να επενδύσει, δεν έχει υποθενέσχες για οποιαδήποτε αγορά κινήτου, για οποιαδήποτε εταιρεία συστήσει στην πατρίδα μας, φορολογείται εκεί που είναι η έδρα του ή εκεί που είναι μόνιμος κάτοικος. Καταλαβαίνετε ότι δεν θα έχει κανένα λόγο και το φορολογικό σύστημα της Ελλάδας, όσο προνομιακό και αν είναι που είναι σήμερα, σε όλους αυτούς τους επενδυτές. Πρέπει να σημειώσουμε και είναι πολύ σημαντικό. Δεν απασχολεί καθόλου ένα που έχει ένα ψιλικατζίδικο, ένα που έχει ένα μανάδικο, ένα που είναι έμπορος λαϊκών αγορών, ένας που δουλεύει στη φάμπρικα, στα δηληστήρια ή στην οικοδομή. Αυτή η σύμβαση που φέρνει προς συζήτηση η κυβέρνηση. Έχουμε βάλει επανειλημμένως και περιμένουμε να έρθει κάποια στιγμή προς συζήτηση το πρόβλημα και το ζήτημα που έχουμε αναδείξει κατά καιρούς με το αφορολόγητο στις 12.000 για όλους τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους, τους αυτοαπασχολούμενους, με 3.000 ευρώ ανά παιδί, με την κατάργηση του προστίμου και των ποινών λόγω της μη συλλογής αποδείξεων με την ψηφιακή κάρτα, κάτι που τους οδηγεί σε ένα τρελό κυνηγητό με το πλαστικό χρήμα για να καλύψουν τις δαπάνες τους. Έχουμε βάλει το ζήτημα της κατάργησης των τεκμηρίων στους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μικρούς αυτοαπασχολούμενους. Έχουμε βάλει το ζήτημα της κατάργησης των τεκμηρίων στους μικρούς βιοπαλαιστές αγρότες και μια σειρά άλλα ζητήματα που απασχολούν. Η σύμβαση αυτή δεν μιλάει ούτε για φορολόγηση του κεφαλαίου με 40-45%, ούτε με κυνήγι όλων αυτών που πληρώνουν μόλις το 5% ενώ καρπώνονται πάνω το 80% του πλούτου στην πατρίδα μας. Έρχεται ακριβώς για να πει ότι η Ελλάδα σήμερα είναι έτοιμη μέσα από τις θυσίες, το αίμα και τον υδρότα του λαού μας να δεχτεί τα κεφάλαια τα Ιαπωνικά, έτσι ώστε να μεγαλώσουν την κερδοφορία τους, να μεγαλώσουν όσο γίνεται μέσα από τις επενδύσεις τους τα κέρδη τους. Και κάτι αντίστοιχο να κάνουν και ελληνικά κεφάλαια τα οποία μπορούν να επενδυθούν στην Ιαπωνία. Έχει μεγάλη σημασία και το τονίζουμε ότι στα πλαίσια και της επίσκεψης του ίδιου του Πρωθυπουργού αλλά και των συναντήσεων με τον Υφυπουργό μπαίνει το ζήτημα και έχει σημασία και το είχαμε θίξει και τότε ως ΚΚΕ της προσπάθειας επέκτασης του ΝΑΤΟ και στην περιοχή
του Ινδικοειρηνικού ωκεανού. Και μάλιστα η προσπάθεια που κάνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ να πάρει υπό τη σκέπη της και την Ιαπωνία είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που πρέπει να μας απασχολήσει. Η χώρα μας ούτως ή άλλως είναι βαθιά βουτυγμένη σε δύο ιμπεριαλιστικούς πολέμους. Δίνουμε γη και είδωρ σήμερα ως μέλος του ΝΑΤΟ στον εξοπλισμό, στον ανεφοδιασμό και την υποστήριξη τόσο του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ, όσο και την επέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ στο έδαφος της Ουκρανίας, κάτι το οποίο πρέπει να σταματήσει και να κοπεί μαχαίρι. Άρα, ολοκληρώνοντας, δεν πρέπει ο ελληνικός λαός να έχει καμία αυταπάτη για αυτή τη σύναψη περί μη διπλής φορολογίας των δύο χωρών. Γίνεται καθαρά για τους σκοπούς και τους στόχους του κεφαλαίου. Γι' αυτό λοιπόν και την καταψηφίζουμε.